Καρλ Πολανίη, Η απαρχαιωμένη αγοραία νοοτροπία μα. Ο πολιτισμό πρέπει να βρει ένα νέο μοτίβο σκέψη. Από τι εκδόσει Τάση εκπίπτοντε. Μετάφραση Γιώργου Περτσά. Από το πιστόφυλλο του βιβλίου. Γραμμένο τρία χρόνια μετά την έκδοση του μεγάλου μετασχηματισμού, το παρόν άρθρο του Καρλ Πολανίη συμπυκνώνει σε μεγάλο βαθμό τα επιχειρήματα του κλασσικού όπω Μάγνουστου. Η δημιουργία τη οικονομία αγορά συνιστά μια βίαιη ρήξη με κάθε τι ιστορικά και ανθρωπολογικά γνωστό. Η αλλαγή στη δομή των ανθρώπινων κινήτρων, η επικράτηση μια πρωτοφανού διαιστική λογική στον τρόπο κατανόηση τη κοινωνία και του ανθρώπου, ο οικονομικό διτερμινισμό και κυρίω η εμπορευματοποίηση τη εργασία, τη γη και του χρήματο, αποτελούν βασικά σημεία τη κριτική του Πολανίου ενάντια στην κοινωνία τη αγορά. Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά τοποθετούνται τώρα στο πλαίσιο που διαμορφώνουν οι κοινωνικέ εξελίξει των πρώτων μεταπολεμικών χρόνων, δηλαδή η κατάρρευση του οικονομικού φιλελευθερισμού και η κίνδυνη του βιομηχανικού πολιτισμού. Αν την πρώτη φαίνεται να τη διαδέχεται μια άλλη οικονομική οργάνωση, οι δεύτεροι παραμένουν απειλητικά παρόντε στη σκιά του τελειορισμού, τη εντυνόμενη τεχνολογική ανάπτυξη και πάνω απ' όλα τη κυροσύμα. Η επιστημονική βαρβαρότητα μα χτυπά την πόρτα. Σε αυτό το κρίσιμο σημείο, ο συγγραφέα μα καλεί να πάρουμε θέση απέναντι στην πρόπτικη του θαυμαστού νέου κόσμου του οικονομισμού και των τεχνολογικών του επιτευγμάτων και στον ορίζοντα τη ανθρώπινη ελευθερία, τη δημοκρατική οργάνωση παραγωγή και του ελέγχου τη τεχνική. Φυσικά, η δεύτερη επιλογή προποθέτει να αφήσουμε οριστικά πίσω μα την απαρχιωμένη αγοραία νοοτροπία μα. Ο πρώτο αιώνα τη εποχή τη μηχανή φτάνει στο τέλο του εν μέσω φόβου και ανησυχία. Η θαυμαστή ηλική του επιτυχία οφειλόταν στην πρόθυμη, πραγματικά ενθουσιώδη υποταγή του ανθρώπου στι ανάγκε τη μηχανή. Ο φιλελεύθερο καπιταλισμό ήταν επί τη ουσία η αρχική απάντηση του ανθρώπου στην πρόκληση τη βιομηχανική επανάσταση προκειμένου να καταστήσουμε δυνατή τη χρήση πολύπλοκων και ισχυρών μηχανών, μετασχηματίσαμε την ανθρώπινη οικονομία σε ένα αυτορυθμιζόμενο σύστημα αγορών και διαμορφώσαμε τι σκέψει και τι αξίε μα με βάση το καλούπι αυτή τη πρωτόγνωρη δημιουργία. Σήμερα αρχίζουμε να αμφιβάλλουμε για την αλήθεια ορισμένων τέτοιων σκέψεων και την εγκυρότητα ορισμένων τέτοιων αξιών. Με εξαίρεση τι ΗΠΑ, με τα μπορεί να υποστηριχθεί ότι ο φιλελεύθερο καπιταλισμό υπάρχει πια. Το πώ μπορούμε να οργανώσουμε την ανθρώπινη ζωή σε μια κοινωνία μηχανών, είναι ένα ζήτημα με το οποίο ερχόμαστε εκ νέου αντιμέτωποι. Πίσω από το υφάδι του ανταγωνιστικού καπιταλισμού που ξεφτίζει, ξεπροβάλλει η προοπτική ενό βιομηχανικού πολιτισμού, με τον παραλυτικό του καταμερισμό εργασία, την τυποποίηση τη ζωή, την υπεροχή του μηχανισμού επί του οργανισμού και τη οργάνωση επί του αυθορμητισμού. Η ίδια η επιστήμη στοιχειώνεται από την τρέλα. Κάτι τέτοιο αποτελεί σταθερό λόγο ανησυχία. Καμία απλή επιστροφή στα ιδανικά ενό περασμένου αιώνα δεν μπορεί να μα δείξει το δρόμο. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το μέλλον με θάρρο, αν και αυτό μπορεί να μα μπλέξει σε μια προσπάθεια να μετατοπίσουμε τη θέση τη βιομηχανία στην κοινωνία, ώστε να μπορέσει να απορροφηθεί η εξωγενή ύπαρξη τη μηχανή. Η αναζήτηση μια βιομηχανική δημοκρατία δεν είναι απλά η αναζήτηση μια λύση στα προβλήματα του καπιταλισμού, όπω φαντάζονται οι περισσότεροι άνθρωποι. Είναι η αναζήτηση μια απάντηση στην ίδια τη βιομηχανία. Σε αυτό έγκυται το πραγματικό πρόβλημα του πολιτισμού μα. Ένα τέτοιο καθήκον απαιτεί μια εσωτερική ελευθερία για την οποία κάθε άλλο παρακαλά εξοπλισμένοι είμαστε. Βρισκόμαστε αποχαυνομένοι από την κληρονομιά μια οικονομία τη αγορά, που μα κληροδότησε περιαπλουστευμένε εικόνε για τη λειτουργία και τον ρόλο του οικονομικού συστήματο στην κοινωνία. Αν πρόκειται να ξεπεραστεί η κρίση, οφείλουμε να αποκτήσουμε ξανά ένα πιο ρεαλιστικό όραμα για τον ανθρώπινο κόσμο και να διαμορφώσουμε του κοινού μα στόχου υπό το φω μια τέτοια αναγνώριση. Ο βιομηχανισμό είναι ένα επισφαλώ μπολιασμένο μόσχευμα πάνω στη μακρόχρονη ύπαρξη του ανθρώπου. Το αποτέλεσμα του πειράματο παραμένει αμφίβολο. Αλλά ο άνθρωπο δεν είναι ένα απλό όν και μπορεί να πεθάνει με περισσότερου από έναν τρόπο. Το ζήτημα τη ατομική ελευθερία, που με τόσο πάθο τέθηκε στη διάρκεια τη γενιά μα, αποτελεί μια μόνο πλευρά αυτού του επίγοντο προβλήματο. Για να είμαστε ειλικρινεί, αποτελεί τμήμα μια πολύ ευρύτερη και βαθύτερη ανάγκη τη ανάγκη για μια νέα απάντηση στη συνολική πρόκληση τη μηχανή. Από το κεφάλαιο Η θεμελιακά αιρετική θέση. Εν τω μεταξύ, η πρώτη φάση τη εποχή τη μηχανή έχει κάνει τον κύκλο τη. Αφορούσε μια ορισμένη οργάνωση τη κοινωνία που πήρε το όνομά τη από τον κεντρικό τη θεσμό, την αγορά. Το σύστημα αυτό έχει πάρει τώρα την κατιούσα. Η πρακτική φιλοσοφία μα όμω διαμορφώθηκε καθολικά από αυτό το εντυπωσιακό ιστορικό γεγονό. Νέε αντιλήψει για τον άνθρωπο και την κοινωνία κυριάρχησαν και έλαβαν καθεστώ αξιώματο. Να ποιε είναι. Όσον αφορά τον άνθρωπο, αναγκαστήκαμε να αποδεχθούμε την αιρετική θέση ότι τα κίνητρά του μπορούν να περιγραφούν ω υλικά και ω ιδεατά και ότι τα ελαττήρια με βάση τα οποία οργανώνει την καθημερινή ζωή πηγάζουν από τα υλικά κίνητρα. Τόσο ο φελημιστικό φιλελευθερισμό, όσο και ο εκλαϊκευμένο μαρξισμό ευνοούσαν τέτοιε αντιλήψει. Όσον αφορά την κοινωνία, το αντίστοιχο δόγμα διατηνόταν ότι οι θεσμοί τη είχαν καθοριστεί από το οικονομικό σύστημα αυτή η άποψη ήταν περισσότερο δημοφιλή στου μαρξιστέ από ότι στου φιλελεύθερου. Υπό το καθεστώ τη οικονομία τη αγορά και οι δύο ισχυρισμοί ήταν φυσικά σωστοί. Αλλά μόνο υπό το καθεστώ μια τέτοια οικονομία. Σε σχέση με το παρελθόν, μια τέτοια αντίληψη δεν ήταν παρά ένα αναχρονισμό. Σε σχέση με το μέλλον, ήταν σκέτη προκατάληψη. Όμω, υπό την επιρροή των κυρίαρχων σχολών σκέψη, ενισχυμένων από την αυθαιδία τη επιστήμη και τη θρησκεία, τη πολιτική και των επιχειρήσεων. Αυτά τα αυστηρό χρονικά περιορισμένα φαινόμενα έφτασαν να θεωρούνται άχρονα, να υπερβαίνουν την εποχή τη αγορά. Για να ξεπεράσουμε τέτοιου είδου δόγματα που περιορίζουν τα μυαλά και τι ψυχέ μα και αυξάνουν σημαντικά τη δυσκολία τη σωτηρίας για τη ζωή προσαρμογή, δεν θα απαιτηθεί τίποτα λιγότερο από μια αναμόρφωση τη συνείδησή μα. Από το κεφάλαιο Το Τραύμα τη Αγορά. Η γέννηση του Λεσέ Φέρ αποτέλεσε ένα σοκ για τι αντιλήψει που είχε ο πολιτισμένο για τον εαυτό του, από τα αποτελέσματα του οποίου δεν συνήλθε ποτέ πλήρω. Μόνο πολύ σταδιακά συνειδητοποιούμε αυτό που μας συνέβη τόσο πρόσφατα όσο ένα αιώνα πριν. Η φιλελεύθερη οικονομία, αυτή η πρωταρχική αντίδραση του ανθρώπου απέναντι στη μηχανή, υπήρξε μια βία ή ρήξη με τις συνθήκες που προηγήθηκαν αυτής. Ξεκίνησε μια άλλη αντίδραση. Αυτό που προηγουμένω ήταν μόνο απομονωμένε αγορέ, μεταστοιχειώθηκε σε ένα αυτορυθμιζόμενο σύστημα αγορών. Και μαζί με τη νέα οικονομία, μια νέα κοινωνία έρθε ξαφνικά στη ζωή. Το κρίσιμο βήμα ήταν το εξή, η εργασία και η γη μετασχηματίστηκαν σε εμπορεύματα, που σημαίνει ότι θεωρήθηκαν ω εάν να είχαν παραχθεί προσπόληση. Φυσικά δεν ήταν πραγματικά εμπορεύματα, αφού είτε δεν είχαν παραχθεί καθόλου, όπω η γη, είτε αν είχαν παραχθεί, δεν είχαν παραχθεί προσπόληση, όπως όπω η εργασία. Από εδώ και εμπρό υπήρχε προσφορά εργασία και ζήτηση για αυτή. Υπήρχε προσφορά γη και ζήτηση για αυτή. Αντίστοιχα, υπήρχε μια τιμή αγορά για τη χρήση τη εργατική δύναμη που αποκαλούνταν μισθό, και μια τιμή αγορά για τη χρήση τη γη που αποκαλούνταν πρόσοδο. Η εργασία και η γη απέκτησαν τι δικέ του αγορέ, παρόμοιε με αυτέ των εμπορευμάτων που παρέκτησαν με τη βοήθειά του. Τίποτα παρόμοιο δεν είχε υπάρξει μέχρι τότε. Υπό το καθεστώ του μαρκαντιλισμού, αν και σκόπιμα ασκούνταν πίεση για τη δημιουργία αγορών, η αντίστροφη αρχή λειτουργούσε ακόμη. Η εργασία και η γη δεν αναθέτονταν στην αγορά αποτελούσαν τμήμα τη οργανική δομή τη κοινωνία. Εκεί που η γη ήταν εμπορεύσιμη, μόνο ο καθορισμό τη τιμή αφινόταν κατά κανόνα στα συμβαλόμενα μέρη. Εκεί που, όπου η εργασία υπόκειτο σε συμβόλαιο, οι ίδιοι οι μισθοί συνήθω καθορίζονταν από τη δημόσια αρχή. Η γη ανήκε θυμικά στο κτήμα του Φεουδάρχη, στο μοναστήρι και στην πόλη και περιοριζόταν από το ηθιμικό δίκαιο ω προ τα δικαιώματα επί τη ακίνητη ιδιοκτησία. Η εργασία ρυθμιζόταν από νόμου ενάντια στην επαιτία και την αλητεία, από διατάγματα περιεργατών και τεχνητών, από νόμου κοινωνική πρόνοια, από διατάξει των συντεχνιών και των Δήμων. Ουσιαστικά, όλε οι γνωστέ του ανθρωπολόγου και του ιστορικού κοινωνίε περιόριζαν τι αγορέ στα εμπορεύματα με την πραγματική έννοια του όρου. Το όχημα τη ηλική ευημερία τέθηκε υπό τον αποκλειστικό έλεγχο των κινήτρων του πλούτου και του κέρδου, ή για να γίνουμε πιο ακριβεί, αφενό του φόβου τη απώλεια των χριοδών για την επιβίωση και αφετέρου τη προσδοκία του κέρδου. Στο βαθμό που κανένα άνθρωπο δίχω ιδιοκτησία δεν μπορούσε να ικανοποιήσει την ανάγκη του για τροφή, χωρί πρώτα να πουλήσει την εργασία του στην αγορά, και στο βαθμό που κανένα άνθρωπο με ιδιοκτησία δεν εμποδιζόταν να αγοράσει φθηνότερα στη μία αγορά και να πουλήσει ακριβότερα σε μια άλλη, ο τυφλό Μήλο θα παρήγαγε ολοένα περισσότερε ποσότητε εμπορευμάτων προ όφελο τη ανθρώπινη φυλή. Ο φόβο τη πείνα για τον εργάτη, το δέλεαρ του κέρδου για τον εργοδότη θα κρατούσαν σε λειτουργία αυτό το τεράστιο σύστημα. Κατά αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε μια οικονομική σφαίρα αυστηρά, οριοθετημένη προ του άλλου κοινωνικού θεσμού. Από τη στιγμή που καμία ανθρώπινη συλλογικότητα δεν μπορεί να επιβιώσει χωρί ένα λειτουργικό παραγωγικό σύστημα, η ενσάρκωσή του σε μια διακριτή και χωριστή σφαίρα οδήγησε στην εξάρτηση τη υπόλοιπη κοινωνία από τη σφαίρα αυτή. Αυτή η αυτόνομη ζώνη ρυθμίστηκε με τη σειρά τη από έναν μηχανισμό που έλεγχε τη λειτουργία τη. Ω αποτέλεσμα, ο μηχανισμό τη αγορά έγινε καθοριστικό για τη ζωή του κοινωνικού σώματο. Δεν είναι να απορρεί κανεί που η ανθρώπινη συλλογικότητα που προέκυψε ήταν μια οικονομική κοινωνία σε έναν βαθμό που προηγουμένω δεν είχε καν προσεγγιστεί. Τα οικονομικά κίνητρα κυριαρχούσαν ω ανώτατα σε έναν κόσμο φτιαγμένο για αυτά και το άτομο αναγκάστηκε να δράσει βάσει αυτών υπό την απειλή τη ισοπαίδωσή του από τον ανδροστρωτήριο τη αγορά. Αυτή η εξαναγκασμένη προσχώρηση σε μια ωφελημιστική αντίληψη διέστρεψε αποφασιστικά την κατανόηση του δυτικού ανθρώπου για τον εαυτό του. Αυτό ο νέο κόσμο των οικονομικών κινήτρων βασίστηκε σε μια πλάνη. Η πείνα και το κέρδο δεν είναι εν γενό πιο οικονομικέ από ότι η αγάπη ή το μίσο, η περηφάνεια ή η προκατάληψη. Κανένα ανθρώπινο κίνητρο δεν είναι καθ' αυτό οικονομικό. Δεν μπορεί να υπάρξει πραγματικά μια σου so οικονομική εμπειρία με την ίδια έννοια που ο άνθρωπο μπορεί να έχει μια θρησκευτική, αισθητική ή σεξουαλική εμπειρία. Αυτέ οι τελευταίε γεννούν κίνητρα που σε γενικέ γραμμέ αποσκοπούν στην πρόκληση παρόμοιων εμπειριών. Όσον αφορά την υλική παραγωγή, οι όροι αυτοί δεν έχουν αυταπόδεικτη σημασία. Ο οικονομικό παράγοντα, που θεμελιώνει την κοινωνική ζωή στο σύνολό τη, δεν δημιουργεί συγκεκριμένου είδου κίνητρα σε βαθμό μεγαλύτερο από όσο εξίσου ο οικουμενικό νόμο τη βαρύτητα. Εξυπακούεται ότι αν δεν φάμε οπωσδήποτε θα πεθάνουμε, όπω αν μα καταπλακώσει με το βάρο του ένα βράχο που πέφτει. Η επιταγή τη πείνα όμω δεν μεταφράζεται αυτομάτω σε κίνητρο για παραγωγή. Η παραγωγή δεν είναι ατομικό ζήτημα, αλλά συλλογικό. Αν ένα άτομο πεινάει, δεν υπάρχει τίποτα το αυτονόητο που πρέπει να κάνει. Αν οδηγηθεί στην απόγνωση, εδέχεται να ληστέψει ή να κλέψει. Αλλά μια τέτοια πράξη ελάχιστα μπορεί να θεωρηθεί παραγωγική. Για τον άνθρωπο, το πολιτικό ζώο, κάθε τι υπάρχει όχι βάση φυσικών, αλλά βάση κοινωνικών συνθήκων. Αυτό που έκανε τον 19ο αιώνα να θεωρεί την πείνα και το κέρδο οικονομικά μεγέθη, οφειλόταν απλά στην οργάνωση τη παραγωγή στο πλαίσιο μια οικονομία τη αγορά. Η πείνα και το κέρδο συνδέθηκαν με την παραγωγή μέσα από την ανάγκη να εξασφαλίσουμε ένα εισόδημα. Γιατί μέσα σε ένα τέτοιο σύστημα ο άνθρωπο εξαναγκάζεται, αν πρόκειται να επιβιώσει, να αγοράζει αγαθά από την αγορά στηριζόμενο σε ένα εισόδημα που αποκτήθηκε από την πώληση άλλων αγαθών στην αγορά. Το όνομα αυτών των εισοδημάτων, μισθή, πρόσοδο, τόκο, ποικίλει ανάλογα με αυτό που προσφέρεται προ πώληση. Χρήση εργατική δύναμη, γη ή χρήματο. Το εισόδημα που λέγεται κέρδο, η αμοιβή του επιχειρηματία, Προκύπτει από την πώληση αγαθών που πιάνουν μια υψηλότερη τιμή σε σχέση με τα αγαθά που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του. Κατά αυτόν τον τρόπο, όλα τα εισοδήματα προκύπτουν από πωλήσει και όλε οι πωλήσει άμεσα ή έμεσα συνεισφέρουν στην παραγωγή. Η τελευταία ουσιαστικά είναι δευτερεύουσα σημασία ω προ την εξασφάλιση ενό εισοδήματο. Στο βαθμό που ένα άτομο εξασφαλίζει ένα εισόδημα, συνεισφέρει αυτόματα στην παραγωγή. Είναι προφανέ ότι το σύστημα δουλεύει μόνο στο βαθμό που τα άτομα έχουν κάποιο λόγο να επιδίδονται στη δραστηριότητα που του εξασφαλίζει ένα εισόδημα. Τα κίνητρα τη πείνα και του κέρδου, χωριστά και από κοινού, του παρέχουν ένα τέτοιο λόγο. Έτσι, αυτά τα δύο κίνητρα προσαρμόζονται στην παραγωγή και ανάλογα αποκαλούνται οικονομικά. Η ομοιότητά του είναι τόσο μεγάλη, ώστε η πείνα και το κέρδο αποτελούν τα κίνητρα πάνω στα οποία οφείλει να θεμελιωθεί κάθε οικονομικό σύστημα. Η αντίληψη αυτή είναι αβάσιμη. Διατρέχοντα την ποικιλία των ανθρώπινων κοινωνιών, βρίσκουμε ότι η πείνα και το κέρδο δεν αντιμετωπίζονται ω κίνητρα για την παραγωγή. Ενώ, όπου συμβαίνει κάτι τέτοιο, συγχωνεύονται μαζί με άλλα ισχυρά κίνητρα. Ο Αριστοτέλη είχε δίκιο. Ο άνθρωπο δεν είναι οικονομικό, αλλά κοινωνικό όν. Δεν αποσκοπεί στη διασφάλιση του ατομικού του συμφέροντο μέσα από την απόκτηση υλικών αγαθών, αλλά περισσότερο στην εξασφάλιση τη κοινωνική εμπιστοσύνη, τη κοινωνική του θέση και των κοινωνικών του προνομίων. Αξιολογεί τα αποκτήματά του πρωτίστω ω μέσα για αυτόν τον στόχο. Τα κίνητρά του διαθέτουν εκείνον τον μεικτό χαρακτήρα, τον οποίο συσχετίζουμε με την προσπάθεια εξασφάλιση κοινωνική αποδοχή. Οι προσπάθειέ του που αφορούν την παραγωγή δεν είναι παρά δευτερεύουσα σημασία ω προ αυτή. Η οικονομία του ανθρώπου ενσωματώνεται κατά κανόνα στι κοινωνικέ του σχέσει. Αντιθέτω, η μετάβαση από αυτή τη συνθήκη σε μια άλλη, όπου η κοινωνία ενσωματώνεται αυτή στο οικονομικό σύστημα, υπήρξε μια εξέλιξη εντελώ πρωτοφανή. Σε αυτό το σημείο νομίζω ότι πρέπει να παραθέσουμε στοιχεία που προκύπτουν από τα γεγονότα. Πρώτον, υπάρχουν τα ευρήματα των πρωτόγωνων οικονομιών. Δύο ονόματα ξεχωρίζουν εδώ. Μπρόνισλαβ Μαλινόφσκι και Ρίτσαρτ Θάρουολτ. Αυτοί και ορισμένοι άλλοι ερευνητέ έφεραν επανάσταση στη θεώρησή μα αυτό το πεδίο και κάνοντα κάτι τέτοιο θεμελίωσαν μια νέα γνωστική πειθαρχία. Ο μύθο του ατομικιστικού αγρίου είχε καταρρεύσει εδώ και καιρό. Ούτε ο ομό εγωισμό, ούτε η αμφισβητήσιμη του ανθρώπου προ εμπορικέ συναλλαγέ, αντιπραγματισμό και ανταλλαγή αγαθών, ούτε καν η τάση για αυτοπαραγωγή ήταν προφανή. Αλλά παρόμοια δυσπιστία εκφράστηκε για το θρύλο τη κομμουνιστική ψυχολογία του Αγρίου, την υποτιθέμενη απουσία του ενδιαφέροντό του για τα προσωπικά του συμφέροντα. Σε γενικέ γραμμέ, έγινε εμφανέ ότι ο άνθρωπο ήταν σε μεγάλο βαθμό ο ίδιο όλου του αιώνε, εξετάζοντα του θεσμού του όχι σε απομόνωση τον έναν από τον άλλον, αλλά στην αλληλοσυσχέτησή του, βρήκαμε ότι συμπεριφέρεται κατά κύριο λόγο με έναν τρόπο γενικά κατανοητό σε εμά, αυτό που εμφανιζόταν ω κομμουνισμό ήταν το γεγονό ότι το παραγωγικό ή το οικονομικό σύστημα συνήθω οργανωνόταν με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να μην απο... απειλεί κανένα άτομο με λοιμό. Η θέσει του γύρω από τη φωτιά, το μερίδιο του στου κοινού πόρου ήταν εγγυημένα, ανεξάρτητα από το βαθμό συμμετοχή του στο κυνήγι, στον βοσκότοπο, στο όργωμα ή στην κυπουρική. Να μερικά παραδείγματα. Στο σύστημα Κράλαντ, τον Καφίρ, η φτώχεια είναι αδύνατη. Όποιο και αν ζητήσει βοήθεια, αυτή του προσφέρει τα διαμαρτύρητα. Κανένα ο κουβιά του δεν διέτρεξε ποτέ τον παραμικρό κίνδυνο πείνα. Δεν υπάρχει λοιμό στι κοινωνίε που ζουν στο όριο τη επιβίωση. Ουσιαστικά το άτομο δεν εκτίθεται στον κίνδυνο του λοιμού, εκτό και αν η κοινότητα συνολικά διατρέχει ένα παρόμοιο κίνδυνο. Αυτή η απουσία τη απειλή τη ατομική φτώχεια είναι που κάνει την πρωτόγονη κοινωνία κατά μία έννοια πιο ανθρώπινη και ταυτόχρονα λιγότερο οικονομική σε σύγκριση με την κοινωνία του 19ου αιώνα. Το ίδιο ισχύει και για το κίνδυνο του ατομικού κέρδου. ξανά μερικά παραθέματα. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα των πρωτόγονων οικονομιών είναι η απουσία οποιασδήποτε επιθυμία άντληση κέρδου από την παραγωγή και την ανταλλαγή. Το κέρδο, που συχνά αποτελεί το κίνητρο προσεργασία σε πιο πολιτισμένε κοινότητε, δεν λειτουργεί ποτέ ω προτροπή προσεργασία στι πρωτόγονε συνθήκε. Αν τα λεγόμενα οικονομικά κίνητρα ήταν κάτι το φυσικό για τον άνθρωπο, τότε θα έπρεπε να θεωρήσουμε όλε τι πρώιμε και πρωτόγονε κοινωνίε ω πέρα για πέρα φύσικε. Δεύτερον, Σχετικά με το αν υπάρχει διαφορά μεταξύ πρωτόγονης και πολιτισμένη κοινωνία, η απάντηση είναι αρνητική. Είτε στραφούμε στην αρχαία κράτο, στη δεσποτική αυτοκρατορία, στη φεουδαρχία, στη ζωή εντό του άστεγου των 13 ο αιώνα, στον μερκαντιλισμό του 16ου αιώνα, είτε στον παρεμβατισμό του 18ου αιώνα, το οικονομικό σύστημα πάντα είναι ενσωματωμένο στο κοινωνικό σύστημα. Τα κίνητρα προκύπτουν από μια μεγάλη ποικιλία πηγών, όπω το έθιμο και η παράδοση, το δημόσιο καθήκον και η ιδιωτική δέσμευση, το θρησκευτικό τυπικό και η πολιτική αφοσίωση, η νομική υποχρέωση και η διοικητική ρύθμιση που θεσπίζεται από τον ηγεμόνα, τη δημοτική αρχή ή τη συντεχνία. Το αξίωμα και η θέση, η νομική υποχρέωση και η απειλή τη τιμωρία, ο δημόσιο έπαινο και η προσωπική φήμη εξασφαλίζουν ότι το άτομο συνεισφέρει το μερίδιο του στην παραγωγή. Ο φόβο τη στέρηση ή η αγάπη για το κέρδο δεν χρειάζεται να είναι συνολικά απόντα. Οι αγορέ υπάρχουν σε όλε τι μορφέ κοινωνία και η φιγούρα του εμπόρου είναι οικεία σε πολλά είδη πολιτισμών. Αλλά οι απομονωμένε αγορέ δεν ενώνονται μεταξύ του για να σχηματίσουν την οικονομία. Το κίνητρο του κέρδου αφορούσε συγκεκριμένα του εμπόρου, όπω η Ανδρία αφορούσε τον υπότη, η ευσέβεια τον παπά και η Περιφάνεια τον μάστορα. Η ιδέα να γίνει το κίνητρο του κέρδου σκουμενικό δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό των προγόνων μα. Σε καμία εποχή πριν από το 2ο-4ο του 19ου αιώνα δεν υπήρξαν οι αγορέ τίποτα παραπάνω από ένα στοιχείο δευτερεύουσα σημασία εντό τη κοινωνία. Τρίτον, η αλλαγή που συντελέστηκε είχε έναν τρομακτικά απότομο χαρακτήρα. Η πρωτοκαθεδρία τη αγορά δεν ήταν αποτέλεσμα τη μεταβολή του βαθμού τη ποσότητα, αλλά του είδου. Οι αγορέ μέσω των οποίων τα κατά τα άλλα αυτά και νοικοκυριά απαλλάσσονται από το πλεόνασμα που έχουν, ούτε οργανώνουν την παραγωγή, ούτε εξασφαλίζουν στον παραγωγό το εισόδημά του. Αυτό συμβαίνει μόνο στην οικονομία τη αγορά. Όπου όλα τα εισοδήματα προέρχονται από πωλήσει και τα εμπορέματα μπορούν να αποκτηθούν μόνο με αγορά. Η ελεύθερη αγορά εργασία γεννήθηκε στην Αγγλία μόλι πριν από έναν αιώνα. Η διαβόητη μεταρρύθμιση του νόμου περί των φτωχών, 1834, κατάργησε τι πρόχειρε παροχέ που δίνονταν στου φτωχού από πατριαρχικέ κυβερνήσει. Το πτωχοκομείο μεταμορφώθηκε από καταφύγιο των απόρων σε έναν χώρο εξευτελισμού και ψυχικού βασανισμού, σε σύγκριση με τον οποίο ακόμα και η πείνα και η μιζέρια ήταν προτιμότερε πείνα ή εργασία ήταν η εναλλακτική που απέμπνευε για του φτωχού. Έτσι φτιάχτηκε μια ανταγωνιστική εθνική αγορά εργασία. Μέσα σε μια δεκαετία, ο τραπεζικό νόμο 1844 εγκαθίδρυσε τον κανόνα του χρυσού. Η έκδοση του χρήματο αφαιρέθηκε από την αρμοδιότητα τη κυβέρνηση, ανεξάρτητα από τι συνέπειε που είχε κάτι τέτοιο για το επίπεδο τη απασχόληση. Την ίδια στιγμή, η μεταρρύθμιση των νόμων για τη γη την κατέστησε εμπορικά αξιοποιήσιμη, ενώ η κατάργηση των νόμων ενάντια στου δασμού στο Καλαμπόκι 1846, δημιούργησε μια παγκόσμια δεξαμενή σιτηρών, εκθέτοντα έτσι τα καπρίτσια τη αγορά στον απροστάδευτο Ευρωπαίο, χωρικό και αγρότη. Με αυτόν τον τρόπο, εδειρώθηκαν τα τρία αξιώματα του οικονομικού φιλελευθερισμού, τη θεωρία με βάση την οποία οργανώθηκε η οικονομία τη αγορά. Η εργασία πρέπει να βρει την τιμή τη στην αγορά, η προσφορά του χρήματο πρέπει να γίνεται από έναν αυτορυθμιζόμενο μηχανισμό, τα εμπορεύματα πρέπει να μετακινούνται ελεύθερα από χώρα σε χώρα, ανεξάρτητα από τι συνέπειε. Εν συντομία, η αγορά εργασία, ο κανόνα του χρυσού και το ελεύθερο εμπόριο. Υποκινήθηκε μια αυτοπυροδοτούμενη διαδικασία με αποτέλεσμα την κοινωνική γιγάντωση τη μέχρι πρότενω ακίνδυνη μορφή τη αγορά το κεφάλαιο, η γέννηση μια ψευδαίσθηση. Τα γεγονότα αυτά σκέγραφούν σε γενικέ γραμμέ τη γενεολογία μια οικονομική κοινωνία. Υπό τέτοιε συνθήκε ο ανθρώπινο κόσμο παρουσιάζεται αναπόφευκτα ω καθορισμένο από οικονομικά κίνητρα. Είναι εύκολο να καταλάβουμε γιατί. Απομονώστε οποιοδήποτε κίνητρο επιθυμείτε. Οργανώστε έπειτα την παραγωγή με τέτοιο τρόπο, ώστε το κίνητρο αυτό να καθίσταται η όθηση του ατόμου για την παραγωγή και θα έχετε δημιουργήσει μια εικόνα για τον άνθρωπο ω συνολικά απορροφημένο από αυτό το συγκεκριμένο κίνητρο. Ανάλογα με το αν τα κίνητρα είναι θρησκευτικά, πολιτικά ή αισθητικά, ανάλογα με το αν είναι η υπερηφάνεια, η προκατάληψη, η αγάπη ή η ζήλια. Ο άνθρωπο θα εμφανίζεται ω κατά βάση θρησκευτικό, πολιτικό, αισθητικό, περήφανο, προκατηλημένο, βυθισμένο στην αγάπη ή τη ζήλια. Αντίθετα, τα υπόλοιπα κίνητρα θα παρουσιάζονται ω απόμακρα και αφηρημένα, αφού δεν θα μπορούμε να βασιστούμε σε αυτά για να λειτουργήσει η ζωτική διαδικασία τη παραγωγή. Το συγκεκριμένο κίνητρο που θα επιλεγεί θα απεικονίζει τον πραγματικό άνθρωπο. Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι μπορούν να εργαστούν οθούμενοι από μια μεγάλη ποικιλία κινήτρων, αρκεί η κοινωνική συνθήκη να είναι διαμορφωμένη ανάλογα. Οι μοναχοί έκαναν εμπόριο για θρησκευτικού σκοπού και έτσι τα μοναστήρια μετατράπηκαν στα μεγαλύτερα κέντρα εμπορίου στην Ευρώπη. Το εμπόριο κούλα στα νησιά Ντρόμπριατ, μία από τι πολύπλοκε μορφέ αντιπραγματισμού που μα είναι γνωστέ, γίνεται κυρίω για αισθητικού σκοπού. Η φεουδαρχική οικονομία λειτουργούσε στη βάση του εθίμου. Στου Κουβάτιουλ, ο βασικό στόχο οικονομική δραστηριότητα φαίνεται πω είναι η ικανοποίηση του αισθήματο τιμή. Στον μερκαντιλιστικό δεσποτισμό, η οικονομική δραστηριότητα συχνά σχεδιάζεται για να προάγει την εξουσία και τη δόξα. Ανάλογα, τείνουμε να σκεφτόμαστε του μοναχού ή του δουλοπάρικου, του ειδικού μελανίσιου, του γκουβάτκιουλ ή του αξιωματούχου του 17ου αιώνα, ω καθοδηγούμενου από τη θρησκεία, την αισθητική, το έθιμο, την τιμή ή την πολιτική αντίστοιχα. Στον καπιταλισμό, κάθε άτομο πρέπει να εξασφαλίζει ένα εισόδημα. Ο εργάτη πρέπει να πουλήσει την εργασία του στι τρέχουσε τιμέ. Ο ιδιοκτήτη πρέπει να πετύχει το υψηλότερο κέρδο που μπορεί, γιατί το αν θα παραμείνει στην ίδια κοινωνική τάξη θα εξαρτηθεί από το επίπεδο του εισοδήματό του. Η πείνα και το κέρδο, επιδρώντα ακόμη και έμεσα, του κάνουν να οργώνουν και να σπέρνουν, να γνέθουν και να υφαίνουν, να εξορίσουν κάρβουνο και να πιλωτάρουν αεροπλάνα. Κατά συνέπεια, τα μέλη αυτή τη κοινωνία θα κατανοούν του εαυτού του ω οθούμενου από αυτά τα δίδυμα κίνητρα. Στην πραγματικότητα, ο άνθρωπο δεν ήταν ποτέ τόσο εγωιστή όσο απαιτούσε από αυτόν η θεωρία. Αν και ο μηχανισμό τη αγορά έφερε στο προσκήνιο την εξάρτησή του από τα υλικά αγαθά, τα οικονομικά κίνητρα ποτέ δεν αποτέλεσαν για αυτόν το μοναδικό κίνητρο προ εργασία. Μάταια παροτρινόταν από του οικονομολόγου και του οφομιλιστέ ηθικολόγου να αποβάλει κατά την οικονομική διαδικασία κάθε είδου κίνητρο πέρα από τα υλικά. Εξετάζοντα τον πιο προσεκτικά, μπορούσε να τον δει κανεί να πράττει οθούμενο σε αξιοσημείωτο βαθμό από ανάμεικτα κίνητρα, χωρί να αποκλείεται η αίσθηση του καθήκοντο προ τον εαυτό του και του άλλου, και ίσω ενδόμηχα, ακόμη και η άντληση ευχαρίστηση από την εργασία ω αυτοσκοπό Ωστόσο, εν προκειμένου, δεν ασχολούμαστε με πραγματικά αλλά με υποτιθέμενα κίνητρα, όχι με την ψυχολογία αλλά με την ιδεολογία των εμπορικών επιχειρήσεων. Όχι στην πρώτη αλλά στη δεύτερη είναι θεμελιωμένε οι αντιλήψει για τη φύση του ανθρώπου. Και αυτό γιατί από τη στιγμή που η κοινωνία αναμένει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά από τα μέλη τη και οι κυρίαρχοι θεσμοί γίνονται σε ορισμένο βαθμό ικανοί να επιβάλλουν αυτή τη συμπεριφορά, οι αντιλήψει για την ανθρώπινη φύση θα τείνουν να αντανακλούν αυτό το ιδανικό ανεξάρτητα από το αν αυτό σχετίζεται με την πραγματικότητα ή όχι. Αναλόγω η πείνα και το κέρδο ορίστηκαν ω οικονομικά κίνητρα και ο άνθρωπο θεωρήθηκε ότι δρούσε βάσει αυτών στην καθημερινή του ζωή, με τα υπόλοιπα κίνητρά του να παρουσιάζονται κυρίω ω εθέρια και αποκομμένα από τη μονότον ύπαρξή του. Η τιμή και η υπερηφάνεια, η πολιτική στράτευση και το ηθικό καθήκον, ακόμη και ο αυτοσεβασμό και η κοινή ευπρέπεια, θεωρήθηκαν τώρα ω άσχετα με την παραγωγή και σε μεγάλο βαθμό συνοψίστηκαν με τον όρο ιδανικά Κατά αυτόν τον τρόπο, ο άνθρωπο θεωρήθηκε ότι συγκροτούνταν από δύο συστατικά στοιχεία, το ένα περισσότερο συναφέ με την πείνα και το κέρδο, το άλλο περισσότερο με την τιμή και την εξουσία. Το ένα ήταν υλικό, το άλλο ήταν ιδεατό. Το ένα ήταν οικονομικό, το άλλο ήταν μη οικονομικό. Το ένα ορθολογικό, το άλλο μη ορθολογικό. Οι ωφελημιστέ έφτασαν στο σημείο να ταυτίσουν τα δύο ζεύγια των όρων αυτών, πρικίζοντα έτσι την οικονομική πλευρά του ανθρώπινου χαρακτήρα με την έγκλη τη ορθολογικότητα, Όποιο αρνιόταν να θεωρήσει ότι δρούσε με αποκλειστικό σκοπό του το κέρδο, κρινόταν όχι μόνο ω ανήθικο, αλλά και ω τρελό. Κεφάλαιο Οικονομικό Δετερμινισμό. Ο μηχανισμό τη αγορά δημιούργησε επιπλέον την ψευδέστηση του οικονομικού δετερμινισμού ω γενικού νόμου κάθε ανθρώπινη κοινωνία. Εξυπακούεται ότι σε μια οικονομία τη αγορά αυτό ο νόμο βρίσκεται σε πλήρη ισχύ. Πράγματι, σε αυτή τη συνθήκη, η λειτουργία του οικονομικού συστήματο όχι μόνο επηρεάζει την υπόλοιπη κοινωνία, αλλά την καθορίζει. Όπω ένα τρίγωνο, οι πλευρέ του δεν επηρεάζουν απλά, αλλά καθορίζουν τι γωνίε. Α πάρουμε για παράδειγμα τη διαστρωμάτωση των κοινωνικών τάξεων. Η προσφορά και η ζήτηση στην αγορά εργασία ταυτίζονταν αντίστοιχα με τι τάξει των εργατών και των εργοδοτών. Οι κοινωνικέ τάξει των καπιταλιστών, των γεωκτημόνων, των ιδιοκτητών, των ενοικιαστών γη, των χρηματιστών, των εμπόρων, των επαγγελματιών κτλ. οριοθετούνταν με βάση τι αντίστοιχε αγορέ γη, χρήματο και κεφαλαίου. Και των χρήσεών του ή τις αγορές διαφόρων υπηρεσιών. Το εισόδημα αυτών των κοινωνικών τάξεων προσδιοριζόταν από την αγορά, τα κοινωνικά αξιώματα και οι θέσει του από το εισόδημά του. Αυτό υπήρξε πλήρη αντιστροφή μια μακραίωνη παράδοση. Σύμφωνα με τα διάσημα λόγια του Μάιν, το συμβόλαιο αντικατέστησε το κοινωνικό στάτου ή, όπω προτιμούσε να το θέτει ο Τόνη, η κοινωνία εκτόπισε την κοινότητα. ή με του όρου του παρόντο κειμένου, αντί το οικονομικό σύστημα να είναι εμπολιασμένο στι κοινωνικέ σχέσει. Είναι οι κοινωνικέ σχέσει που μπουλιάστηκαν τώρα στο οικονομικό σύστημα. Ενώ οι κοινωνικέ τάξει καθορίστηκαν άμεσα από το μηχανισμό τη αγορά, άλλοι θεσμοί καθορίστηκαν έμεσα από αυτόν. Το κράτο και η κυβέρνηση, ο γάμο και η ανατροφή των παιδιών, η διαμόρφωση τη επιστήμη και τη εκπαίδευση, τη θρησκεία και των τεχνών, η επιλογή του επαγγέλματο, το είδο των σπιτιών, η διαμόρφωση των οικισμών, ακόμη και το προσωπικό γούστο, κάθε τι έπρεπε να συμμορφωθεί προ το μοντέλο του ωφελημισμού ή τουλάχιστον να μην αναμειγνύεται στη λειτουργία του μηχανισμού τη αγορά. Από τη στιγμή όμω που οι ελάχιστε ανθρώπινε δραστηριότητε μπορούν να διεξαχθούν εν κενό, μια και όπω λένε ακόμη και ο ηριμήτη χρειάζεται το στήλο του, η έμεση επίδραση του συστήματο τη αγορά έφτασε πολύ κοντά στο να καθορίσει την κοινωνία στο σύνολό τη. Ήταν σχεδόν αδύνατο να αποφύγει κανεί το εσφαλμένο συμπέρασμα ότι όπω ο οικονομικό άνθρωπο υπήρξε πραγματικό άνθρωπο, έτσι και το οικονομικό σύστημα υπήρξε πραγματική κοινωνία. Σεξ και πείνα. Ωστόσο, θα ήταν περισσότερο αληθέ να υποστηρίξουμε ότι οι βασικοί ανθρώπινοι θεσμοί απεχθάνονται τα ομοιογενή κίνητρα. Όπω ακριβώ η παροχή αγαθών στο άτομο και την οικογένειά του δεν βασίζεται κυρίω στο κίνητρο τη πείνα, έτσι και ο θεσμό τη οικογένεια δεν βασίζεται στο σεξουαλικό κίνητρο. Το σεξ, όπω και η πείνα, είναι ένα από τα πιο ισχυρά κίνητρα όταν απελευθερωθεί από τον έλεγχο των άλλων κίνητρων. Γι' αυτό ενδεχομένω η οικογένεια στι ποικίλε μορφέ τη δεν θέτει ποτέ στο επίκεντρό τη το σεξουαλικό ένστικτο, με όλου του περισπασμού και τα καπρίτσια του. Αλλά το συνδυασμό ορισμένων επιδραστικών κινήτρων που εμποδίζουν το σεξ από το να καταστρέψει ένα θεσμό από τον οποίο εξαρτάται η ευτυχία του ανθρώπου σε τόσο μεγάλο βαθμό. Το σεξ από μόνο του δεν μπορεί να δημιουργήσει τίποτα περισσότερο από έναν οίκο ανοχή, αλλά ακόμη και σε αυτή την περίπτωση ενδεχομένω να χρειαστεί να αντλήσει μερικά κίνητρα από το μηχανισμό τη αγορά. Ένα οικονομικό σύστημα βασισμένο εξ ολοκλήρου στην πείνα ω την κινητρία δύναμή του θα είναι τόσο διεστραμμένο όσο ένα οικογενειακό σύστημα βασισμένο στη γυμνή παρόρμηση του σεξ. Η προσπάθεια να εφαρμοστεί ο οικονομικό δετερμινισμό σε όλε τι ανθρώπινε κοινωνίε είναι ένα καθαρό αποκύημα τη φαντασία. Τίποτα δεν είναι πιο προφανέ στο φοιτητή τη κοινωνική ανθρωπολογία από την ποικιλία των θεσμών που είναι συμβατή με επί τη ουσία τα ίδια μέσα παραγωγή. Μόνο από τη στιγμή που επιτράπηκε στην αγορά να αλέσει το ανθρώπινο υφάδι σε μια ισοπεδωτική ομοιομορφία, όπω εκείνη του διαβρωμένου σε ελληνιακό τοπίου, περιέπεσε η θεσμική δημιουργικότητα του ανθρώπου σε αχρησία. Δεν είναι να απορρεί κανεί που η κοινωνική φαντασία του άνθρωπου παρουσιάζει σημάδια Είναι πιθανό να φτάσει σε ένα σημείο όπου δεν θα είναι πια δυνατόν να ανακτήσει την ελαστικότητα, τον πλούτο και τη δύναμη τη φαντασία τη άγρια κληρονομιά. Καταλαβαίνω ότι καμία δική μου διαμαρτυρία δεν θα με γλιτώσει από το να θεωρηθώ ιδεαλιστή. Γιατί όποιο επικρίνει τη σημασία των υλικών κινήτρων, φαίνεται ότι πρέπει να βασίζεται στην ισχύ των ιδεατών. Χειρότερη παρεξήγηση όμω δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Η πείνα και το κέρδο δεν έχουν τίποτα το ιδιαίτερα υλικό. Από την άλλη μεριά, η περηφάνεια, η τιμή και η εξουσία δεν αποτελούν αναγκαστικά υψηλότερα κίνητρα από ότι η πείνα και το κέρδο. Υποστηρίζουμε ότι η ίδια η διχοτόμηση αυτή είναι αυθαίρετη. Α κάνουμε ξανά την αναλογία προ το σεξ. Σίγουρα εδώ μπορεί να γίνει μια σημαντική διάκριση ανάμεσα σε υψηλότερα και χαμηλότερα κίνητρα. Ωστόσο, είτε πρόκειται για την πείνα είτε για το σεξ, είναι εξίσου ολέθρια η θεσμοποίηση τη διάκριση των υλικών και των ιδεατών συστατικών τη ανθρώπινη υπόσταση. Η αλήθεια τη παραπάνω θέση όσον αφορά το σεξ, το τόσο ζωτική σημασία για την ολοκληρωμένη υπόσταση του ανθρώπου, αναγνωρίστηκε εξ αρχή. Βρίσκεται στη βάση του θεσμού του γάμου. Αλλά στο εξίσου στρατηγική σημασία πεδίο τη οικονομία έχει αγνοηθεί. Το πεδίο αυτό έχει διαχωριστεί από την κοινωνία ω το βασίλειο τη πείνα και του κέρδου. Η ζωική εξάρτησή μα από την τροφή απογυμνώθηκε και ο γυμνό φόβο του λοιμού αφέθηκε ελεύθερο. Η ντροπιαστική υποδούλωσή μα στο υλικό στοιχείο ένα στοιχείο που κάθε ανθρώπινη κουλτούρα έχει σχεδιαστεί με σκοπό να αμβλύνει, σκόπιμο παροξύνθηκε ακόμη περισσότερο. Αυτό βρίσκεται στη ρίζα τη αρρώστια μια της, της κοινωνία για την οποία μα προειδοποιούσε ο Τόνεϊ. Και η ιδιοφυα του Ρόμπερτ Όουεν βρισκόταν στο αποκορύφωμά τη όταν περιέγραφε πριν από έναν αιώνα το κίνητρο του κέρδου ω μια αρχή απόλυτα ασυμβίβαστη με την ατομική και τη δημόσια ευτυχία. Κεφάλαιο. Η πραγματικότητα τη κοινωνία. Κάνω έκκληση για την αποκατάσταση εκείνη τη ενότητα των κινήτρων που πρέπει να κινητοποιεί τον άνθρωπο στην καθημερινή του παραγωγική δραστηριότητα, για την επανενσωμάτωση του οικονομικού συστήματο στην κοινωνία, για τη δημιουργική προσαρμογή του τρόπου ζωή μα στο βιομηχανικό περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση, η φιλοσοφία του Λεσέ Φέρ καταραίει μαζί με το επακόλουθό τη, την κοινωνία τη αγορά. Ευθύνεται για τη διαίρεση τη ζωτική ενότητα του ανθρώπου σε έναν πραγματικό άνθρωπο, βασισμένο σε ηλικίε αξίε και στον ιδεατό καλύτερο εαυτό του. Λειτουργεί παραλυτικά για την κοινωνική μα φαντασία, ενισχύοντα λιγότερο ή περισσότερο ασυνείδητα την προκατάληψη του οικονομικού determinισμού. Έπαιξε το ρόλ τη εκείνη τη φάση του βιομηχανικού πολιτισμού που τώρα βρίσκεται πίσω μα. Δημιούργησε πλούτο για την κοινωνία με τίμημα την αποπτώχευση του ατόμου. Σήμερα είμαστε αντιμέτωποι με το κρίσιμο καθήκον τη αποκατάσταση τη πληρότητα τη ζωή του ατόμου, παρά το γεγονό ότι κάτι τέτοιο ενδέχεται να σημαίνει μια κοινωνία λιγότερο αποτελεσματική τεχνολογικά. Ο κλασικό φιλελευθερισμό απαξιώνεται σε διαφορετικέ χώρε με διαφορετικού τρόπου. Διερευνούνται νέε κατευθύνσει στα δεξιά, στα αριστερά και στο κέντρο του πολιτικού φάσματο. Οι Βρετανοί Σοσιαλδημοκράτε, οι Αμερικανοί οπαδοί του New Deal, καθώ και οι Ευρωπαίοι φασίστε και οι ποικίλε τάσει του διοικητισμού στου Αμερικανού πολέμου του New Deal, απορρίπτουν τη φιλελεύθερη ουτοπία. Με τον ίδιο τρόπο, ούτε το παρόν πολιτικό κλίμα τη απόρριψη κάθε τη ρωσικού δεν πρέπει να μα τυφλώσει μπροστά στην επιτυχία των Ρώσων να προσαρμοστούν δημιουργικά σε ορισμένε θεμελιακέ διαστάσει του βιομηχανικού περιβάλλοντο. Μιλώντα γενικά, η προσδοκία των κομμουνιστών για τον μαρασμό του κράτου μου φαίνεται ότι συνδυάζει στοιχεία φιλελεύθερου τοπισμού και πρακτικέ αδιαφορέ για τι θεσμικά κατοχυρωμένε ελευθερίε. Όσον αφορά τον μαρασμό του κράτου, είναι αδύνατο να αρνηθεί κανεί ότι η βιομηχανική κοινωνία είναι μια σύνθετη κοινωνία και ότι καμία σύνθετη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρξει χωρί μια οργανωμένη εξουσία στο κέντρο τη. Όμω το γεγονό αυτό δεν αποτελεί κανένα είδου δικαιολογία για την κομμουνιστική παράκαμψη του ζητήματο των συγκεκριμένων θεσμικά κατοχυρωμένων ελευθεριών. Πάνω σε ένα τέτοιο ρεαλιστικό πεδίο είναι που πρέπει να τεθεί το ζήτημα τη ατομική ελευθερία. Καμία ανθρώπινη κοινωνία στην οποία απουσιάζει η εξουσία και ο εξαναγκασμό δεν είναι δυνατή, και ούτε υπάρχει τέτοιο κόσμο στον οποίο ενισχύει να μην έχει καμία λειτουργία. Η φιλελεύθερη φιλοσοφία έδωσε μια λάθο κατεύθυνση στα ιδανικά μα, καθώ φάνηκε να μα υπόσχεται την εκπλήρωση τέτοιων εγενό ουτοπικών προσδοκιών. Στο σύστημα τη αγορά όμω, η κοινωνία ω σύνολο παρέμενε αόρατη. Ο καθένα μπορούσε να φανταστεί τον εαυτό του δίχω ευθύνη για εκείνε τι κρατικέ πράξει αναγκασμού, που ο ίδιο κατέκρινε ή για την ανεργία και τη φτώχεια από την οποία ο ίδιο δεν αντλούσε κάποιο όφελο. Ο ίδιο προσωπικά παρέμενε ελεύθερο από τα δυνά τη και τη οικονομική αξία. Μπορούσε να αρνείται την πραγματικότητά του στο όνομα τη πλασματική του ελευθερία. Η εξουσία και η οικονομική αξία αποτελούν παράδειγμα για το τι είναι η κοινωνική πραγματικότητα. Ούτε η εξουσία, ούτε η οικονομική αξία είναι προϊόντα τη ανθρώπινη θέληση. Είναι αδύνατο να μην συμπράξουμε μαζί του. Η λειτουργία τη εξουσία έγκυται στη διασφάλιση εκείνου του βαθμού συνένεση που είναι αναγκαίο για την επιβίωση τη ομάδα. Όπω έδειξε ο Χιούμ, η απότατη πηγή τη είναι η γνώμη. Και ποιο θα μπορούσε να μην εκφράσει τη γνώμη του πάνω σε αυτό ή το άλλο ζήτημα. Σε κάθε κοινωνία, η οικονομική αξία διασφαλίζει τη χρησιμότητα των παραγόμενων αγαθών. Επισφραγίζει τον καταμερισμό τη εργασία. Πηγάζει από τι ανθρώπινε επιθυμίε, και πώ θα ήταν δυνατό να μην προτιμούμε το ένα πράγμα αντί το άλλο. Κάθε γνώμη και επιθυμία, ανεξάρτητα από την κοινωνία στην οποία ζούμε, μα καθιστά συμμέτοχο στη δημιουργία τη εξουσία και τη συγκρότηση τη αξία. Κανενό είδου ελευθερία δεν μπορεί να συλληφθεί πέρα από κάτι τέτοιο. Το ιδανικό εκείνο που θα επιδίωκε την κατάργηση τη εξουσία και του εξαναγκασμού εντό τη κοινωνία, είναι γεννό ανυπόστατο. Με το να αγνοεί ότι όσε ανθρώπινε επιθυμίε έχουν κάποιο νόημα γνωρίζουν αυτόν τον περιορισμό, η αγοραία αντίληψη για την κοινωνία αποκαλύπτει τη βαθιά ανοριμότητά τη. Κεφάλαιο. Το πρόβλημα τη ελευθερία. Η κατάρρευση τη οικονομία τη αγορά θέτει σε κίνδυνο δύο είδη ελευθερία. Κάποια καλά, κάποια άσχημα. Είναι σίγουρα μια θετική εξέλιξη το ενδεχόμενο να εξαφανιστεί μαζί με την ελεύθερη αγορά η ελευθερία εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο ή η ελευθερία υπερβολική κερδοφορία χωρί ανάλογε παροχέ προ την κοινότητα η ελευθερία τη παρεμπόδιση τη χρήση των τεχνολογικών εφευρέσεων για δημόσιο όφελο ή η ελευθερία άντληση κέρδου από δημόσιε συμφορέ που έχουν μηχανογραφηθεί στο όνομα του ιδιωτικού ωφέλου. Αλλά η οικονομία τη αγορά, εντό τη οποία ευδοκίμησαν οι ελευθερίε αυτέ, παρήγαγε εξίσου ελευθερίε που εκτιμούμε βαθιά. Η ελευθερία τη συνείδηση, η ελευθερία του λόγου, η ελευθερία του συνέρχεσθε, η ελευθερία τη δημιουργία ενώσεων, η ελευθερία τη οποια ευδοκιμησαν οι ελευθεριε αυτε παρεγαγε εξισου ελευθεριε που εκτιμουμε βαθια η ελευθερια τη συνειδηση η ελευθερια επαγγέλματο. Τι θεωρούμε καθ' αυτέ πολύτιμε. Ήταν όμω ο μεγάλο βαθμό παραπροϊόντα τη οικονομία που ήταν υπεύθυνη και για τι κακέ ελευθερίε. Η ύπαρξη μια διακριτή οικονομική σφαίρα εντό τη κοινωνία δημιούργησε, για να το θέσουμε έτσι, ένα χάσμα ανάμεσα στην πολιτική και την οικονομία, ανάμεσα στην κυβέρνηση και τη βιομηχανία, που από τη σύστασή του ήταν ένα ουδέτερο έδαφο. Όπω η διαίρεση τη ανώτατη αρχή μεταξύ του Πάπα και του Αυτοκράτορα επέτρεψε στου ηγεμόνε του Μεσαίωνα μια συνθήκη ελευθερία που μερικέ φορέ συνόρευε με την αναρχία. Έτσι και η διαίρεση τη ανώτατη αρχή μεταξύ τη κυβέρνηση και τη βιομηχανία των 19ο αιώνα επέτρεψε ακόμα και στο φτωχό να απολαύσει ελευθερίε που εν μέρει αντιστάθμιζαν την άθλια κατάστασή του. Πάνω σε αυτό βασίζεται σε μεγάλο βαθμό ο τρέχον σκεπτικισμό για το μέλλον τη ελευθερία. Υπάρχουν εκείνοι όπω ο Χάγεκ που ισχυρίζονται πω οι ελεύθεροι θεσμοί, όντα προϊόντα τη οικονομία αγορά, θα δώσουν αναγκαστικά τη θέση του στη δουλεία, άπαξη και εξαφανιστεί αυτή η οικονομία. Και υπάρχουν άλλοι, όπω ο Μπέρναμ, που υποστηρίζουν την αναπόφευκτη επιβολή μια νέου τύπου δουλεία που ονομάζεται διοικητισμό. Επιχειρήματα όπω αυτά απλώ αποδεικνύουν σε ποιο βαθμό η προκατάληψη του οικονομισμού εξακολουθεί να κυριαρχεί. Γιατί όπω είδαμε, ο determinισμό αυτό δεν είναι παρά το άλλο όνομα για τον μηχανισμό τη αγορά. Δεν είναι και πολύ λογικό να κρίνει κανεί τα αποτελέσματα τη απουσία του βάσει μια οικονομική αναγκαιότητα που προκύπτει από την παρουσία του. Και κάτι τέτοιο σίγουρα εναντιώνεται στην αγγλοσαξονική εμπειρία. Ούτε το πάγωμα τη εργασία, ούτε η στρατολογική υπηρεσία κατάργησαν τι θεμελιώδει ελευθερίε του Αμερικανικού λαού, όπω μπορεί να διαπιστώσει οποιοδήποτε έζησε στι ΗΠΑ τα κρίσιμα χρόνια 1940-1943. Η Μεγάλη Βρετανία στη διάρκεια του πολέμου εισήγαγε μια συνολικά σχεδιασμένη οικονομία και έδωσε ένα τέλο στη διάκριση κυβέρνηση και βιομηχανία, από την οποία πήγα σε ελευθερία του 19ου αιώνα, και όμω ποτέ πριν δεν ήταν οι δημόσιε ελευθερίε τόσο καλά όσο στο αποκορύφωμα αυτή τη έκτακτη ανάγκη. Η αλήθεια είναι πω η ελευθερία που θα αποκτήσουμε θα είναι τόση όσο εμεί θα επιθυμήσουμε να δημιουργήσουμε και να υπερασπίσουμε. Στην ανθρώπινη κοινωνία δεν υπάρχει κανένα περιοριστικό παράγοντα για κάτι τέτοιο. Οι θεσμικέ εγγυήσει τη προσωπική ελευθερία είναι συμβατέ προ κάθε είδου οικονομικό σύστημα. Μόνο στην περίπτωση τη κοινωνία τη αγορά κατάφερε ο οικονομικό μηχανισμό να επιβάλλει αυτό του κανόνε. Κεφάλαιο άνθρωπο εναντίον βιομηχανία. Ό,τι παρουσιάζεται στην γενιά μα ω το πρόβλημα του καπιταλισμού αποτελεί στην πραγματικότητα το κατά πολύ σημαντικότερο πρόβλημα του βιομηχανικού πολιτισμού. Για τον οικονομικά φιλελεύθερο, το γεγονό αυτό είναι ακατανόητο. Υπερασπιζόμενο τον καπιταλισμό ω οικονομικό σύστημα, αγνοεί την πρόκληση που θέτει η εποχή τη μηχανή. Αλλά οι κίνδυνοι που προκαλούν σήμερα τι μεγαλύτερε αναταράξει υπερβαίνουν την οικονομία. Οι απλοϊκέ ανησυχίε σχετικά με την πάταξη των τραστ και τον τελειωρισμό έχουν εκτοπιστεί από τη χειροσύμα. Η επιστημονική βαρβαρότητα μα χτυπά την πόρτα. Οι Γερμανοί σχεδίαζαν μια τεχνική που να μετατρέπει τον ήλιο σε πομπό θανατηφόρα ακτινοβολία. Εμεί καταφέραμε να πυροδοτήσουμε μια έκρηξη θανατηφόρα ακτινοβολία που κάλυψε τον ήλιο. Όμω οι Γερμανοί είχαν μια σατανική φιλοσοφία, ενώ εμεί είχαμε μια ανθρωπιστική φιλοσοφία. Στο γεγονό αυτό, οφείλουμε να μάθουμε να αναγνωρίζουμε το σύμβολο του κινδύνου που μα απειλεί. Δύο τάσει μπορούν να διακριθούν σε όσου στην Αμερική έχουν συνείδηση των διαστάσεων του προβλήματο. Ορισμένοι πιστεύουν στι ελίτ και στην αριστοκρατία, στο διοικητισμό και στην εμπορική εταιρεία. Πιστεύουν πω η κοινωνία ω σύνολο πρέπει να προσαρμοστεί καθολικά στο οικονομικό σύστημα, το οποίο επιθυμούν να διατηρήσουν απαράλλακτο. Αυτό είναι το ιδανικό του θαυμαστού νέου κόσμου, όπου το άτομο διαμορφώνεται έτσι ώστε να νομιμοποιήσει μια κοινωνική συνθήκη που έχει σχεδιαστεί γι' αυτό από άλλου σοφότερου από αυτό. Άλλοι αντιθέτω πιστεύουν ότι σε μια πραγματικά δημοκρατική κοινωνία το πρόβλημα τη βιομηχανία θα επιληθεί μέσα από τη σχεδιασμένη παρέμβαση των ίδιων των παραγωγών και των καταναλωτών. Μια τέτοιου είδου συνειδητή και υπεύθυνη πράξη αποτελεί πράγματι μία από τι μορφέ τη ελευθερία σε μια σύνθετη κοινωνία. Αλλά όπω υποστηρίξαμε στο παρόν άρθρο, μια τέτοιου είδου προσπάθεια δεν μπορεί να στεφθεί με επιτυχία παρά μόνο εάν οργανωθεί αυστηρά στο πλαίσιο μια ολική αντίληψη για τον άνθρωπο και την κοινωνία, πολύ διαφορετική από εκείνη που κληρονομήσαμε από την οικονομία τη αγορά.